Καλημέρα σας. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τελευταίο τρίτο κατά σειρά τρίγωνο μεταξύ του Άρη και του Κρόνου, το οποίο το είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, μάλλον από το φθινόπωρο. Μόνο που την προηγούμενη φορά φυσικά ήταν από το ζώδιο των διδύμων και του υδροχώου, τώρα έχουμε περάσει από το ζώδιο του καρκίνου. Ο Άρης και ο Κρόνος είναι στους ηχθείς. Αυτό το τρίγωνο είναι ένα κάλεσμα σε μια δομημένη και συνειδητή δράση. Και φυσικά έχει μια δράση η οποία μας καθορίζει φυσικά την επιτυχία μας. Επειδή γίνεται σε ζώδια του νερού, υπάρχει μια επίκληση στο συναίσθημα και φυσικά κάποιες μνήμες τις οποίες έχουμε και εμπειρίες συναισθηματικές καθορίζουν πάρα πολύ τις αποφάσεις και τις δράσεις μας. Λοιπόν, κριάρια μου, εδώ λοιπόν ο κυβερνήτης σας ο Άρης σας κάνει μια πρώτη σύσταση με τον Κρόνο, ο οποίος βέβαια κινείται παρασκηνιακά στο οροσκόπιό σας. Δεν είναι ότι σας σταματάει, απλά σας βοηθά να έχετε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και μια μεγαλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων σας και φυσικά με μεγαλύτερη οριμότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να αφήσετε πίσω σας. Θα δείτε, υπάρχουν δηλαδή, είστε στη διαδικασία κλεισίματος λογαριασμών. Έχετε και επίσης και πολλά σχέδια τα οποία είναι πιο αφανή και φυσικά αυτά όλα θα λειτουργήσουν στη συνέχεια. Και σχέδια πολλά οικονομικά, καθώς και όλα σε δύο μέρες από τώρα θα έχουμε και τη σύνοδο της Αφροδίτης με του Ουρανού. Ταύρη μου, για εσάς εδώ το πολύ σημαντικό είναι να κάνετε μια σωστή επιλογή φίλων, οι οποίοι μπορούν φυσικά να σας στηρίξουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να κάνετε μία διόρθωση της κατεύθυνσής σας, να διορθώσετε και την τακτική σας, όπως επίσης και να μπορέσετε να διαμοιράσετε την όποια ενέργεια καταναλώνετε και το χρόνο τον οποίο σπαταλάτε, ώστε να υπάρξουν κίνητρα για να είσαστε πολύ αφοσιωμένοι. Διότι το σημαντικό αυτό που ζητάει το τρίγωνο του Άρη με τον Κρόνο είναι να μείνετε πολύ αφοσιωμένοι και στους στόχους και στα κίνητρά σας. Δίδυμή μου, εδώ έχουμε λοιπόν το σημαντικό ότι ο Κρόνος βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας φυσικά, κάτι που συμβάλλει στην ισχυρότερη αίσθηση του σκοπού σας. Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε πληρέστερα τη σημασία της υπομονής, αλλά φυσικά και της στρατηγικής, όπως επίσης να μπορέσετε να αναγνωρίσετε και την έλλειψη σταθερότητας τόσο σε συναισθηματικά ζητήματα, όπως επίσης και την αδυναμία που μπορεί να υπάρχει σε πρακτικά ζητήματα. Επομένως, εδώ τώρα μπορεί να σας οφείσει στην απαραίτητη διόρθωση. Προσοχή στα οικονομικά, καθώς από εδώ και μπρος είναι κάτι το οποίο το κοιτάτε με πολύ μεγαλύτερη λογική και πώς μπορείτε να φέρετε στη ζωή σας μεγαλύτερη σταθερότητα. Καρκίνη μου, για εσάς είναι και ο Άρης και η Σελήνη και φυσικά και η Παλάδα, που είναι η θεά της Σοφίας, είναι στο δικό σας το ζώδιο. Κάτι το οποίο σας δίνει πολύ μεγάλη δυναμική και πάρα πολύ θετική με εκδήλωση αυτής της όψης, διότι γίνεται μία συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και σας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια. Και η προβολή δικιά σας, των ιδεών σας και γενικά ό,τι κάνετε στους στόχους της ζωής σας θα είναι με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα. Αυτή η όψη σας οδηγεί σε μία σταθεροποίηση και φυσικά καταξίωση η οποία αναγνωρίζετε. Λιοντάρια μου, για εσάς εδώ το πιο σημαντικό είναι να έχετε αντίληψη των άσων που έχετε στο μανίκι. Διότι είναι πολύ περισσότερο συναισθηματική, είναι πιο πολύ ψυχολογική, αλλά φυσικά και έχει και κρυφά χαρτιά. Εδώ λοιπόν σας ζητά να είσαστε συνεπείς και υπομονετικοί και φυσικά να επιβληθείτε στα συναισθήματά σας, να μην παρασύρεστε δηλαδή από αυτά, ούτως ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις όποιες απαιτήσεις. Η υπομονή την οποία κάνετε τώρα είναι για να δουλέψετε όχι για άμεσα αποτελέσματα, αλλά φυσικά να έχετε ανταμοιβές, μακροπρόθεσμα και φυσικά οι προσπάθειές σας να μπορούν να διαρκέσουν. Επίσης, είναι μια πολύ καλή στιγμή για οικονομικά deals, δηλαδή να μπορέσετε να επιβάλλετε, ας πούμε, ή να διεκδικήσετε τα οικονομικά ζητούμενά σας. Παρθένη μου, ο Κρόνος είναι απέναντί σας, ένα ωραίο τρίγωνο φυσικά με τον Άρη. Αυτό που ζητάει από εσάς είναι οι σοβαρές επιλογές. Είναι η επιλογή των σωστών συνεργατών, των σωστών και ουσιαστικών σχέσεων στη ζωή σας και επίσης όλο αυτό ένα δίκτυο γνωριμιών το οποίο θα σας παρεκκινήσει να έχετε αυτή την επιθυμία αργά και σταθερά, με μια σταθεροποίηση του ρυθμού της ανάπτυξής σας, να είσαστε πιο παραγωγικοί και να πετύχετε όλα αυτά που θέλετε.
Ζυγή μου, εδώ λοιπόν έχουμε τον Άρη να βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας, άρα λοιπόν το σημερινό τρίγωνο με τον Κρόνο προσθέτει μια πρακτική οπτική και κάποια αποφασιστικότητα γενικά στις ενέργειες και στα κίνητρά σας. Είναι πολύ πιο εύκολο για σας να παραμερίσετε τα συναισθήματά σας και να, ό,τι μπορεί να σας φοβίζει και να εργαστείτε πολύ πιο υπομονετικά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και έναν στόχο. Φυσικά ο Κρόνος έρχεται εδώ να επιβραδύνει λίγο τους ρυθμούς σας, λίγο να μαζέψει όλο αυτό το άπλωμα που μπορεί στο προηγούμενο διάστημα να είχε κάνει ο Ποσειδώνας και έτσι να είσαστε πολύ πιο εστιασμένοι και πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε. Και με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι εκτιμούν και την δουλειά σας, αλλά αναγνωρίζουν φυσικά και τις προσπάθειές σας. Σκορπιέ μου, εδώ ανήκετε σε αυτήν την περίοδο, ανήκετε σε αυτούς που μπορείτε να εμπνεύσετε τους άλλους και να τους επηρεάσετε. Φυσικά είναι και ο Κρόνος θετικός απέναντί σας, είναι και ο Άρης θετικός. Άρα λοιπόν εδώ έμπετε λίγο και έναν ερωτισμό, λίγο μια καλλιτεχνική άβρα. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, να βρείτε τον αυθορμητισμό σας και επίσης μπορείτε να αφαιθείτε και στην πιθανότητα μιας γνωριμίας με κάποιο άτομο που είναι άλλου πολιτιστικού υπόβαθρου ή επίσης να διευρύνετε επίσης και το πεδίο των επιλογών σας, κάτι που πριν μπορεί να ήσασταν πιο κλειστοί και να λέγατε όχι εγώ, με έναν τέτοιο άνθρωπο δεν θέλω να είμαι μαζί. Τοξότες μου, ο Κρόνος επίσης επηρεάζει εσάς, είστε σε αυτόν τον σταυρό που επηρεάζεστε πολύ, αλλά σας δίνει και το κίνητρο να εργαστείτε λίγο πιο σκληρά για να πετύχετε τους στόχους σας, πολύ περισσότερο σε ιδιωτικά ζητήματα, στην προσωπική σας ζωή, αλλά και στις πολύ στενές σας σχέσεις. Εδώ χρειάζεται να σκεφτείτε λίγο μακροπρόθεσμα το τι θα σας ωφελήσει και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να βάλετε κάποιες προτεραιότητες. Ο στόχος λοιπόν είπαμε ότι είναι να οργανωθείτε, αλλά να έχετε και περισσότερο έλεγχο. Εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο να βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης, γιατί είναι και στις πρώτες μπύρες εκεί που κορυφώνεται αυτό το τρίγωνο. Και φυσικά στη σιγά σιγά όλο αυτό να αναπτυχθεί πολύ πιο θετικά. Εγώ καιρή μου, εδώ θα λέγαμε ότι καθώς είναι ο Κρόνος ο δικός σας κυβερνήτης απέναντι, που κάνει όψη με τον Άρη απέναντί σας, ότι θα πρέπει να κάνετε περισσότερο focus στο πώς μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα παρά να εστιάσετε στο ίδιο το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν μπορείτε να ξαναπιάσετε ένα θέμα το οποίο σας είχε απασχολήσει προηγούμενα με διαφορετική προσέγγιση και φυσικά με περισσότερη υπομονή. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να σκεφτείτε λίγο μακροπρόθεσμα επίσης την ασφαλειά σας και τις πρακτικές πλευρές σε κάτι που θα μπορέσει να σας ωφελήσει. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερως παραγωγικές, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό ή και σε συμβουλευτική. Υδροχόη μου, εδώ είναι μια εξαιρετική στιγμή για να μπορέσετε να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας, τα θέλω σας και φυσικά το συμφέρον σας για να καταλήξετε σε κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Άλλωστε, υπάρχουν πάρα πολλοί πλανήτες τώρα στον Κριό, όπου έχετε περισσότερες πληροφορίες, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και κίνητρα. Έχετε και τον Πλούτονα, ο οποίος έχει έρθει στο ζώδιό σας. Άρα, σας δείχνει αυτήν την ανάγκη της μεγάλης αλλαγής. Είναι ωραίο και όριμο φυσικά να εξετάσετε τις στρατηγικές σας και τα σχέδια που θα σας βοηθήσουν στο μέλλον και να μην κοιτάζετε το τώρα. Άρα, θέλουμε λοιπόν μία αλλαγή για αργότερα. Και τέλος για τους ηχθείς μας εδώ, ο Κρόνος φυσικά είναι στο δικό σας το ζώδιο, μια πολύ ωραία όψη που κάνει με τον Άρη. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι συνήθως να μπορέσετε να επιστρατεύσετε την υπομονή σας, καθώς επίσης και να μετριάσετε και την ενέργειά σας. Άρα λοιπόν έρχεται να μαζέψει, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, και το μεγάλο άπλωμα του Ποσειδώνα. Εδώ λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορεί να σας πάρουν πολύ πιο πολύ στα σοβαρά, είτε πρόκειται για τα επαγγελματικά σας, είτε για τα συναισθηματικά σας. Και επίσης, παίρνετε και εσείς τις ανάγκες σας πολύ πιο σοβαρά.